Δημήτρη, ο Μάλθος έχει διατυπώσει μια θεωρία ότι όταν ο υπερπληθυσμός κινδυνεύει να φάει τη γη, έτω να συμβαίνουν λοιμοί, καταποντισμοί, σεισμοί, πολέμοι, δεν και κακό. Κοίταξε, ο Μάλθος μπορεί να έχει πει ότι θέλει, αλλά στην εποχή του ακόμα δεν είχαν αναπτυχθεί οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σήμερα. Σήμερα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο μια προφανή, θα έλεγα, βαρβαρότητα που απλώνεται στο μεγαλύτερο τμήμα του πλανήτη, έτσι, και που απειλεί άμεσα τον πολιτισμό μας, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ευρώπη τώρα, με μεθόδους πολεμικές, μεθόδους οικονομικές εδώ στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε, μεθόδους, αν θέλεις, τα οικολογικά, όπως αυτή το πείραμα, αν μπορέσουμε να καταστρέψουμε τη Μεσόγειο που γίνεται με τα χημικά όπλα και τους δίθεν, ας πούμε, κυβερνώντες αυτούς, τους καραγιώζητες δηλαδή, γιατί πώς αλλιώς να μην κάνουν τίποτα για να προστατεύσουν, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου το περιβάλλον. Δηλαδή βλέπουμε, όπου και να σταθεί το μάτι, βλέπει μια καταστροφή. Η διαφορά όμως, όπως είπα, είναι ότι στην εποχή του Μάλθους δεν υπήρχαν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να τερματίσουν τη ζωή, όπως τη ξέρουμε, πάνω στη γη, την ανθρώπινη, τη συνέχεια δηλαδή του ανθρώπινου γένους. Σήμερα υπάρχουν, και εκεί που πάμε, ένα τρόπο ξέρει θα γίνει στο τέλος, αν δεν σταματήσει αυτή η διαδικασία. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι δυνάμεις της καταστροφής είναι πολύ υπέρτερες. Μοιάζει σαν να είμαστε στην παραμονή της καταστροφής, όχι στην επαύριό της. Δημήτρη Κωνσταντακόπουλε, θεωρείς ότι υπάρχει ένα αδιόρατο νήμα που συνδέει, για παράδειγμα, ας πάρουμε τα άμεσα της επικαιρότητας, τις εξελίξεις στη Γάζα και την πτώση των φόνων? Γιώργο, ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι τι πράγμα? Είναι η κατάρρευση της δημοκρατικής, σοσιαλδημοκρατικής τάξης που επικράτησε στη Δύση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και την κατάρρευση, ακόμα αυτό το έργο βλέπουμε, την κατάρρευση του σοσιαλιστικού σχεδίου της Ανατολής. Έχουμε, αναδύεται πάντου, μια ολοκληρωτική αυτοκρατορία της παγκοσμιοποίησης. Αναδύεται δηλαδή μια παγκοσμιοποίηση η οποία θέλει να υποτάξει τα πάντα στις αγορές, πολύ μικρές μειοψηφίες οι οποίες ελέγχουν το χρήμα, το χρηματιστικό κεφάλαιο, να επιβληθούν στην ανθρωπότητα με τρόπο που καμία αυτοκρατορία στο παρελθόν δεν μπόρεσε να επιβληθεί. Διότι αυτές θέλουν να ελέγξουν και τη σκέψη, θέλουν να ελέγξουν και το DNA, θέλουν να ελέγξουν και τους σπόρους, θέλουν να ελέγξουν τα πάντα. Δηλαδή ένας ολοκληρωτισμός μπροστά στον οποίο ο Χίτλερ ή ο Μουσολίνη μοιάζουν με παιδική χαρά, δηλαδή δεν είναι σοβαρά πρόσωπα, έτσι. Εκδηλώσεις αυτής της κατάστασης, κατάρρευσης δηλαδή, αν θέλεις, της δημοκρατικής τάξης που επιχείρησε να δημιουργήσει ο 20ος αιώνας και στον τρίτο κόσμο με τις αποικίες που ξεσηκώθηκαν κτλ. Της κατάρρευσης αυτής της τάξης και της ανάδυσης μιας νέας τάξης, τέτοιας όμως, ολοκληρωτισμού, σαν αυτοί που έχουν περιγράψει στα βιβλία τους οι δυστοπικοί προφήτες, ο Χάξλεϊ, ο Όργουελ, ο Ζαμιάτιν, όλοι αυτοί. Θέλω να τα δούμε. Αυτό εκδηλώνεται, ναι, σε κάθε περίπτωση με διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτή είναι η γενική κατεύθυνση και αυτή είναι βλέπουμε. Και βλέπουμε μάλιστα και κατεξοχήν το χάος. Δεν είμαστε, ξέρεις, μπράβο, χάος. Ψυχολογικά δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, γιατί όλοι μας λίγο πολύ θέλουμε να έχουμε μια έφεση, ας πούμε, προς τη σταθερότητα. Ελπίζουμε ότι η ζωή θα είναι η ίδια καλύτερη, ότι δεν θα έχουμε φοβερά πράγματα, ότι οι πόλεμοι, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί αφορούν κάποιους άλλους. Ακόμα και σε αυτή τη χώρα που καταστρέφεται με πρωτοφανή ρυθμό τα τελευταία 4 χρόνια, εξακολουθούμε να θέλουμε να αυταπατώμεθα, να κάνουμε πλήση εγκεφάλου δηλαδή στον εαυτό μας, κατάλαβες. Δημήτρη, ας τα δούμε λίγο ένα-ένα. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το φόνο στον αέρα 300 ανθρώπων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας. Πιστεύεις ότι αυτή η ιστορία με αυτό το μοιραίο αεροσκάφος, η Malaysia Airlines πλέον είναι η μοιραία αεροπορική εταιρεία, όπως φαίνεται, μπορεί να καθορίσει και τις εξελίξεις στην Ουκρανία? Οπωσδήποτε θα χρησιμοποιηθεί. Σου θυμίζω την περίπτωση τη μεγάλη του κορεατικού τζάμπου, το οποίο οδήγησε σε μια αναζωοπήρωση του ψυχρού πολέμου σε αρχές δεκαετίας του 1980. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και εδώ, αλλά τώρα βεβαίως δεν μπορεί να ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η υπόθεση. Είναι βέβαιο όμως ότι έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη σύγκρουση, δεν άρχισε με το αεροπλάνο, άρχισε πολύ νωρίτερα,
μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, μεταξύ, αλλά και στο εσωτερικό της Ουκρανίας, mm-hmm. μεταξύ Ρώσων και του καθεστώτος του Κιέβου, αν θέλεις και μεταξύ της τάσης που, πώς το λένε, μιας καθαρά ακροδεξιάς φασίζουσας, ας πούμε, τρομοκρατικής κυβέρνησης που έχει εγκατασταθεί στο Κίεβο με τις δικές μας ευλογίες, Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δύσης κτλ. Και των δυνάμεων της ανατολικής Ουκρανίας. Για να το δούμε λίγο, γιατί έχει ξεσπάσει ένα επικοινωνιακό bras de fer, δηλαδή όλοι συμφωνούν στην κατάρριψη και οι διαφωνίες από εκεί και πέρα ξεκινάνε, που είναι ίσονος σημασίας βεβαίως. Ποιος είχε το αντιπυραυλικό? Εγώ να σου πω κάτι, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα μπορούσαν. Πρώτον, από ό,τι ακούω, οι Ρώσοι, οι αντάρτες εκεί, οι επαστατημένοι της Ανατολικής Ουκρανίας, δεν έχουν τέτοια όπλα. Δεύτερον, δεν βλέπω σε τι θα τους εξυπηρετούσε. Γιατί αυτό θα το πάρουν τώρα οι Δυτικοί και οι Αμερικάνοι, όπως το έχουν ήδη πάρει, και θα λένε, ορίστε τι κάνουν οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες. Δεν νομίζω ότι προς το συμφέρον του. Τώρα φυσικά δεν είμαστε εκεί πέρα για να ξέρουμε από πού έφυγε. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πάντως αν οι δορυφόροι της Αμερικής και της Ρωσίας που είναι πάνω από την περιοχή δεν έχουν καταγράψει απολύτως λεπτομερώς τι ακριβώς έχει γίνει. Για ξαναπες το αυτό, για ξαναπες το, για να το καταλάβει. Οι δορυφόροι της Αμερικής και της Ρωσίας που είναι πάνω από την περιοχή θα οφείλουν να έχουν καταγράψει προφανώς το τι έχει γίνει, από πού έχει φύγει ο πύραυλος, ποιος τον έχει ρίξει. Δηλαδή θα ήταν αδιανόητο να μην υπάρχει. Μ' αρέσει αυτή η ανάλυση. Δηλαδή, επί της ουσίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους στον κόσμο μας που μας ακούει, και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι, άντε μέσα στα πρώτα 20 λεπτά, γνωρίζουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Υποθέτω, δηλαδή, γιατί διαφορετικά τι διάολο, τι αυτή η τεράστια ανάπτυξη, δηλαδή της και σε επόλεμη περιοχή, που τους αφορούσε και τους δύο. Τι λέει η Μέρκελ στον άντρα της? Δεν γνωρίζουν, ας πούμε, ποιος έχει ρίξει ένα πύραυλο στην Ανατολική Ουκρανία ή ποιος κατέριψε το άλλο, το μαλαισιανό αεροσκάφος? Δεν γνωρίζουν οι Αμερικανοί, παρακολουθούν όλο τον Ινδικό, ποιος κατέριψε το μαλαισιανό αεροσκάφος? Μερικοί δεν το κατέριψαν οι ίδιοι και γι' αυτό το λένε. Μάλιστα. Ωστόσο, επειδή βλέπεις εξελίξεις, θέλω λίγο να μου πεις, με δεδομένο ότι είχαμε μία επέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων ασφαλείας του Κιέβου, να το πω έτσι, προς τις αυτόνομες ρωσόφωνες ρωσογενείς ναι, περιοχές. Ναι, η οποία δεν πήγαινε καλά όμως. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ιτήθηκαν αυτοί. Ναι. Ιτήθηκαν και εκεί έγινε αυτό. Και δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε η πτώση του αεροπλάνου αυτού και η αναπόφευκτη κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ Ρωσίας και στην Ουκρανία συμπίπτει και με μία. Συμπίπτει με δύο πράγματα. Πρώτον, ας πούμε, υπάρχουν πληροφορίες ότι περνούσε από εκεί λίγο πριν το αεροπλάνο του Πούτιν. Όχι πληροφορίες, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. 45 λεπτά πριν χρησιμοποίησε τον ίδιο αεροδιάδρομο. Επίσημη ανακοίνωση πλέον. Ναι, πιθανώς. Αυτό σημαίνει ότι είναι και μια προειδοποίηση προς τον Πούτιν. Εκτιμώ ότι δεν είναι πιθανό να ήθελαν να πλήξουν τον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά είναι μια σαφής προειδοποίηση, διότι τώρα πια έχουμε περάσει και σε ένα είδος πολιτικής τρομοκρατίας των ίδιων των ηγετών, που άρχισε και με τη δολοφονία του Αραφάτ, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Τσάβες. Έχουμε δηλαδή μια προσωπική, ας το πούμε έτσι, απειλή εναντίον ηγετών. Επίσης έχουμε μια σύμπτωση ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση και στην επιδρομή του, στην εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα. Δηλαδή? Από το παρελθόν έχουμε δει ότι κάποιος καταφέρνει ώστε τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και άλλες κρίσεις να συμπίπτουν, ώστε να μην υπάρχει και πάρα πολύ προσοχή. Σας θυμίζω το ιστορικό προηγούμενο το 1956, όταν επετέθησαν σοβιετικές δυνάμεις στην Ουγγαρία και επενέβησαν, και εκείνη τη στιγμή ακριβώς το Ισραήλ, η Γαλλία και η Αγγλία κάναν μια επίθεση για την κατάληψη της διόργας του Σουέζ, που την ήλεγχε τότε ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ. Σωστό. Σωστή υπόμονηση αυτή. Και το 1991, όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση στη Σοβιετική Ένωση, έγινε ο πόλεμος στο Ιράκ. Δηλαδή υπάρχει μια συσχέτιση συνήθως ανάμεσα σε εξελίξεις διεθνείς στην Ευρώπη και αλλού και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ερώτηση κρίσιμη για να κλείσουμε καταρχήν το κεφάλαιο, όσο μπορούμε να το κλείσουμε, της Ουκρανίας. Τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή και με επιφαινόμενο την πτώση
του Boeing που έχει 300 ανθρώπους νεκρούς, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Είναι θλιβερό πραγματικά 300 ανθρώποι νεκροί είναι εκεί, αλλά ξέρεις, υπάρχει κάτι πολύ πιο θλιβερό, ότι καίγονται, βασανίζονται, σταυρώνονται άνθρωποι στην Ουκρανία και ο λεγόμενος δυτικός τύπος δεν υπάρχει πια. Υπάρχει δηλαδή η πολιτική και οι άνθρωποι του τύπου στην Δυτική Ευρώπη είναι απευθείας ενεργούμενα των τραπεζών. Και δεν υπάρχει πια σχεδόν ανεξάρτητος πολιτικός, είναι υπάλληλοι δηλαδή, πράκτορες, πώς να το πω. Το 90% όσων καθορίζουν την κοινή γνώμη και τις αντιδράσεις των, δεν έχουν πει τίποτα για το όργιο που γίνεται και δεν ξέρω και αν έχουμε και Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Δηλαδή εδώ η ελληνική κυβέρνηση προφανώς, ας πούμε, τώρα θα μου πεις, θα ασχοληθεί με τους Έλληνες Ουκρανίας, εδώ δεν ασχολείται με τους Έλληνες Ελλάδος καν. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, και διότι είναι πάρα πολλά τα θύματα της επέμβασης των Ουκρανών, που δεν υπάρχουν οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί είναι Αμερική, Ευρωπαίοι και Ενώση Δυτική. Έτσι δεν υπάρχει Ουκρανική κυβέρνηση. Τώρα αυτός ο ολιγάρχος, ο μαφιόζος, ο Ποροσέγκο, ας πούμε, θα μιλάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, είναι μια κυβέρνηση τοποθετημένη ουσιαστικά από αυτές τις δυνάμεις και η οποία έχει και μισθοφόρους. Τα έχουν αποκαλύψει οι Γερμανοί, γιατί κάπου οι Γερμανοί έχουν μια τάση να διαφωνούν με τους Αμερικανούς, να τους λένε μην το παρακάνετε, και οι μυστικές υπηρεσίες διαρρέουν στον τύπο διάφορες τέτοιες πληροφορίες. Έχει πάει και αυτή η μισθοφορική οργάνωση, ο ιδιωτικός στρατός που είχαν και στο Ιράκ οι Αμερικανοί, και κατηγορήθηκε για πάρα πολλά εγκλήματα εκεί. Έχει πάει η μισή CIA, δηλαδή δεν υπάρχει Ουκρανία μόνη της πλέον. Θεωρείς ότι μπορεί με άξονα τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες να πάμε σε μια θερμή πια αναμέτρηση? Μπορεί να φτάνουμε στο όριο. Μα είμαστε σε θερμή αναμέτρηση, δηλαδή τι άλλο να γίνει? Πιο υψηλή ένταση. Στην Ουκρανία, στην καρδιά της Ευρώπης. Ναι, ναι, πιο υψηλή ένταση εννοώ, Δημήτρη. Ορίστε. Πιο υψηλή ένταση εννοώ. Δηλαδή έχουμε το εμπάργκο ήδη στους Ρώσους, που είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Οι Ρώσοι δεν είναι εδώ και κάτι το επαναστατικό αντιστασιακό, τα δικά τους συμφέροντα προωθούν, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ναι. Μα αυτή είναι και η αντίφαση του Πούτιν κατά κάποιο τρόπο, διότι από τη μία μεριά θέλει να εκφράσει την αντίδραση στην προσπάθεια αποδιάλυσης της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και στην παγκοσμιοποίηση με τους BRICS, με την προσπάθεια δηλαδή μιας οικονομικής παγκόσμιας, ας πούμε, αντιπολίτευσης, να το πω έτσι, στην παγκοσμιοποίηση. Από την άλλη μεριά στηρίζεται και το δικό του καθεστώς σε αυτή την παρασιτική κλεπτοκρατική ολιγαρχία που ανεδείχθη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι μια εσωτερική αντίφαση, γιατί αυτοί δεν μπορούν να στηρίξουν σοβαρά μια πολιτική, πώς το λένε, ριζικά αντίθετη στην παγκοσμιοποίηση και στη Δύση. Και αυτό εκδηλώνεται, αλλά από μια άλλη άποψη, και αυτό θα μπορούσε να ενδιαφέρει και εμάς αν δεν είχαμε πλέον παραιτηθεί παντελώς, ας πούμε, της ιδιότητος του ανεξάρτητου έθνους κράτους. Η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί ενδεχομένως τον πιο υποσχόμενο παράγοντα που μπορεί να βάλει ένα φρένο σε αυτές τις τερατώδεις δυνάμεις. Τις τερατώδεις δυνάμεις που απελευθέρωσε η κατάρρευση του μεταπολεμικού σοσιαλδημοκρατικού στη Δύση, σοσιαλ-σταλινικού στην Ανατολή μοντέλου. Ωραία. Ότι ωραία δηλαδή. Η ανάλυση επιμένει να κοιτάμε το μεγάλο κάδρο. Θέλω λίγο να περάσουμε, γιατί θα πάμε στην Κύπρο. Μα ναι, γιατί δεν είναι ατυχήματα. Και ξέρεις κάτι, υπάρχει μια εντυπωσιακή, ας το πούμε, εντυπωσιακή σύμπτωση του τι γίνεται. Διότι παντού βλέπουμε ότι πρόκειται για αποδόμηση, για χάος, για το χάος ως μέθοδο διακυβέρνησης. Δεν είναι... Το χάος ως μέθοδος διακυβέρνησης. Ακριβώς, είναι μια αυτοκρατορία του χάους. Στη μέση παλιά, όταν γινόταν ο ψυχρός πόλεμος, είχαμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν καθεστώτα. Να κάνουν φιλοαμερικάνικα, φιλοσοβιετικά, να τα βοηθήσουν το Ιράκ να σταθούν στα πόδια τους. Εδώ πέρα ήρθαν οι Αμερικανοί, επενέβησαν, μας πήγαν τον εμφύλιο πόλεμο μέσα στα άκρα, δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Αλλά μετά είπαν, ας τους κάνουν και ένα σχέδιο Μάρσαλ για να στηρίξουμε αυτό το καθεστώς που εμείς βάλαμε εδώ πέρα. Τώρα δεν πρόκειται για αυτό, εδώ πρόκειται για καταστροφή. Δηλαδή καταστρέφουν χώρες, χώρους, υπήρους ολόκληρες. Η Μέση Μεσανατολή έχει καταστραφεί. Δεν έχει καταστραφεί. Έχουν οι Λιβύοι που ήταν μια χώρα υπόδειγμα. Την έχει διαλύσει η Γαλλία, δηλαδή ποια Γαλλία τώρα, εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ποια δύναμη ήταν πριν πίσω από τη Γαλλία και την έσφαξη στη Γαλλία, για πυρογαλιασμό πιανού. Αλλά σε λίγο δεν θα επιτρέπεται και να το πούμε. Λοιπόν, το Ιράκ επίσης.
Μια χώρα που βεβαίως δεν ήταν καθόλου δημοκρατική, αλλά για τα δεδομένα της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου ήταν μια πολύ προχωρημένη, προοδευμένη χώρα όπως και η Συρία. Και έχουν καταστραφεί αυτές οι χώρες. Έχει καταστραφεί η μισή Μέση Ανατολή. Έχει προχωρήσει αποσταθεροποίηση στην Αφρική. Και μετά λέμε τι γίνεται με τους μετανάστες, ξέρω εγώ. Εδώ μετά είχαμε διαλύσει δύο υπήρους σχεδόν. Τώρα το κάνουμε και στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι μια αυτοκρατορία του χάους και της καταστροφής? Στη Γάζα έχεις μια εξήγηση? Πάνω που φαινόταν να έχουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας των Παλαιστινίων, ακριβώς εκείνη τη στιγμή αντιδρά το κράτος του Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ισραήλ. Τώρα με το Ισραήλ τι να πούμε, Γιώργο? Κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος τα βλέπει και καταλαβαίνει και οφείλει να κάνει αυτό που του επιβάλλει η αξιοπρέπειά του. Αλλιώς δεν έχει νόημα να συζητήσουν τέτοιες τις 280 νεκροί έναντι ενός. Τα λένε οι ορισμένοι Εβραίοι, τα λένε στο κράτος του Ισραήλ μόνοι τους. Δεν έχω προσθέσει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Το να κάθεσαι πίσω από το κόκπιτ ενός αεροπλάνου και να παίζεις δολοφονώντας ανθρώπους, είναι και μια προσβολή, να σου πω κάτι. Είναι και μια προσβολή στους Εβραίους οι οποίοι, ας πούμε, υποθέτω, δεν θανατώθηκαν στο Auschwitz και στο Dachau για να χρησιμοποιείται η μνήμη τους σε ιδεχθή εγκλήματα. Είναι προσβολή για τους Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος, θεωρώ. Το Ισραήλ θα μπορούσε κάλλιστα να ακτινοβολεί με τη δύναμη του, αν θέλεις, και τη συμβολή, διότι σε μεγάλο βαθμό οι δύο τελευταίοι αιώνες πνευματικά γίνανε από Εβραίους, έστω και Εβραίους που ήταν σε μια αντίθεση με το εβραϊκό κατεστημένο ή και με την εβραϊκή θρησκεία. Θα μπορούσε να ακτινοβολεί, είναι δηλαδή και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι λίγο μελαγχολικό αυτό που συμβαίνει με αυτή τη φυλή. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πότε θα απεγκλωβιστούν από αυτό το δίπολο κυριαρχούντος, κυριαρχούμενου και δεν συμμαζεύεται. Θα μπορούσε να ακτινοβολήσει σε όλη την περιοχή. Με αυτό το νήμα αδιόρατα φτάνουμε στην Κύπρο. Σε 24 ώρα έχουμε μία ακόμη θλιβερή επέτειο, με ραγδαίες όμως εξελίξεις, γιατί γεωπολιτικά όλα συνδέονται σε ένα ενιαίο παζλ τελικώς, Δημήτρη μου. Μα οι Κύπροι θα το δώσουν το κράτος στο τέλος. Θα το δώσουν. Θα κινδυνεύουμε όχι απλώς να χάσουμε το κράτος, γιατί να χάσει το κράτος μπορεί να συμβεί στην ιστορία, κακά τα ψέματα. Κινδυνεύουμε να το κάνουμε μόνοι μας, να χάσουμε την ψυχή μας, δηλαδή την ιδιότητα που συγκρατεί ένα λαό ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες. Τους βλέπεις τώρα, δεν κάνουν ούτε μια διαδήλωση για τους Παλαιστινίους. Μα πρόβλημα κατοχής δεν είναι και εκεί? Πώς μπορεί να είσαι με το ένα και με το άλλο? Και όλο μου λένε, ξέρεις, μου λέει, οι χώρες έχουν, οι φίλοι μου οι Κύπροι, οι χώρες έχουν συμφέροντα, δεν έχουν φίλους. Και αυτά τα έχει πει και ο Θουκυδίδης. Τώρα δεν φτάνει που κάνουμε τις βρωμιές, τις φορτώνουμε και στο Θουκυδίδη. Λοιπόν, εγώ έχω πει ότι αυτός είναι ο Θουκυδίδης των Λαμογείων. Γιατί η δύναμη του δικαίου είναι τεράστια στην ανθρώπινη ιστορία και αλίμονα δεν είναι τεράστια. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι νικάει πάντα, αλίμονο. Αλλά το Χριστό θυμόμαστε και τιμούμε. Δεν θυμόμαστε, ξέρω εγώ, τους σταυρωτές του ή τον Πόντιο Πιλάτο ή τον Ιούδα. Με την άποψή τους θα ήταν loser. Έχεις πει στο παρελθόν ότι αν ξυλωθεί η οντότητα της Κύπρου, αρχίζει και ξυλώνεται το πουκάμισο του ελληνισμού πλήρως. Πλήρως, καλά που έβαλες το πλήρως, γιατί δεν ξέρω τι έχει μείνει από το πουκάμισο του ελληνισμού. Βλέπεις εσύ πολύ πουκάμισο του ελληνισμού. Πού είναι αυτό το πουκάμισο του ελληνισμού? Επί 4 χρόνια καταστρέφουμε τη χώρα μας. Προκειμένου να πληρωθεί ολόκληρο το χρέος και να κάνουμε ένα φοβερό πείραμα εδώ. Ολοπειράματα είμαστε. Έπρεπε να έχουμε διακόψει αυτή την πορεία ευθύς εξ αρχής. Ακόμα και πηγαίνοντας στη χρεοκοπία. Διότι καλύτερα να πας σε αυτή τη χρεοκοπία εις βάρος και των αξιώσεων των υπολείπων, παρά να έχεις καταστρέψει την οικονομία, στα νοσοκομεία, στα σχολεία σου κτλ. Τη χρεοκοπία δηλαδή. Να χρεοκοπήσουμε χίλιες φορές. Τώρα δεν χρεοκοπούμε. Γι' αυτό δηλαδή που πέφτει στο σταθμό του ηλεκτρικού στις Ράγες δεν υπάρχει απόλυτη χρεοκοπία. Ποια χρεοκοπία σώσανε τη χώρα αυτή, κύριε? Δημήτρη, μείνε λίγο σε παρακαλώ στην Κύπρο. Βλέπεις να επιταχύνονται οι εξελίξεις? Θα δούμε μετά τον ενδεχομένως τις τουρκικές εκλογές να έχουμε εξελίξεις. Δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος, διότι η Τουρκία είναι πολύ άκαμπτη. Ενδεχομένως να φέρουν ένα διπλό σχέδιο, είτε διαλύεται το κράτος για του σχεδίου Ανάν σε μια μεταμοντέρνα αποικία,
ίσως να αρχίσουν να παίζουν και με την ιδέα της διχοτόμησης. Αλλά και την ιδέα της διχοτόμησης αν φέρουνε, επειδή έχουν δει ότι είναι κάπως δύσκολο να περάσει ένα νέο σχέδιο τύπου Ανάν, βέβαια το πρώτο, η πρώτη επιλογή νομίζω θα είναι αυτή και θα είναι ένας οικονομικός εκβιασμός. Εδώ θα τους πούνε καταστρέφεστε, άρα ψηφίστε ένα σχέδιο, μπας και σωθείτε οικονομικά. Αν δεν περάσει πάλι, τότε ενδέχεται να ετοιμάσουν μια δεύτερη, ας το πούμε, εκδοχή μιας διχοτόμησης, η οποία όμως δεν θα είναι πάλι κανονική διχοτόμηση. Δεν θα αφήσει δηλαδή τους Ελληνοκυπρίους με καθαρή κυριαρχία και ενδεχομένως μια σύνδεση με την Ελλάδα, και ένωση που θα ήταν απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση, αλλά κάτι μπάσταρδο με ένα κράτος αδύναμο, δεσμευμένο κτλ. Ουδέποτε έχει, αυτό είναι το βασικό. Και αυτό συνδέει, αν θέλεις, και το, κατά κάποιο τρόπο, αν εξετάσει κανένας και τα πραξικοπήματα του 1967 και του 1974 στην Ελλάδα, και τη τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, και τα μνημόνια, το ελληνικό και το κυπριακό, και το σχέδιο Ανάν, βλέπει ότι υπάρχει μια, ας το πούμε, ένας κοινός τόπος ανάμεσα σε όλα αυτά τα σχέδια, είναι η αφισβήτηση της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας του ελληνικού λαού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με αυτό το νήμα, το εκπληκτικό που συνδέει γεωπολιτικά, θέλω να μου πεις... Είναι με διαφορετικό τρόπο. Προφανώς. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Επειδή όμως το υπενήχθηκες ότι έχουμε μια στασιμότητα λόγω και των τουρκικών εκλογών, προεδρικών εκλογών. Σε 15-20 μέρες ο Ερντογάν πάβει να είναι πρωθυπουργός και είναι υποψήφιος πρόεδρος. Θέλω να σε ρωτήσω, σε συνδυασμό με τα όσα ακούγονται για τη Θράκη, αν μπαίνει σιγά σιγά στο κάδρο με αυτή τη ρευστότητα που υπάρχει στην περιοχή μας. Με μόχλευση μειονετήτων που βλέπουμε, έγινε στη Συρία το μοντέλο, το είδαμε. Ναι, χωρίς αμφιβολία. Στην Ουκρανία το μοντέλο, το είδαμε. Η εξέλιξη της υπόθεσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σταδιακή δημιουργία συνθήκων ανάλογων με το Κόσοβο. Πολύ περισσότερο που στο μέτρο που συνεχίζεται η ελληνική κρίση, που στην Αθήνα υπάρχει μια κυβέρνηση, ένα κράτος θα έλεγα, το οποίο σταδιακά παραιτείται από τις βασικές ιδιότητες του έθνους κράτους, έτσι. Αυτό είναι η πεμπτουσία της ελληνικής κρίσης. Σιγά σιγά πηγαίνουμε σε μια επικίνδυνη κατάσταση στη Θράκη. Αυτό δεν χωράει αμφιβολία και θα έπρεπε να πάρθουν μέτρα, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τίποτα αν δεν αντιμετωπιστεί τότε. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, θέλω, από κανένα μέρος αν δεν αντιμετωπιστεί το όλον. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει γίνει απικία χρέους, δεν είναι δυνατόν η Τρόικα να αποφασίζει σε κάθε Υπουργείο τι θα γίνει και ταυτόχρονα να περιμένουμε να αναπτυχθεί οποιαδήποτε εθνική πολιτική στη Θράκη ή σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, έτσι. Άρα, Δημήτρη, αν σου ζητούσα εν κατακλείδη έναν τίτλο, θα μου έλεγες «Η κανονικότητα της αυτοκρατορίας του χάους πλέον». Νομίζω ότι το χάος τίνει να γίνει σε ευρύτατες περιοχές του πλανήτη η κανονική κατάσταση, εντός εισαγωγικών κανονική κατάσταση. Αυτό συμβαίνει όμως και στην Ελλάδα από την άποψη των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων. Απλώς υφιστάμεθα μία πλήση εγκεφάλου και ταυτοχρόνως οι πολιτικές ηγετικές δυνάμεις που έχουμε είναι τελείως ανεπαρκείς για να μας βγάλουν, όταν λένε ότι θέλουν να μας βγάλουν. Οι μισοί λένε ότι θέλουν να μας διατηρήσουν. Οι άλλοι μισοί θέλουν να μας βγάλουν από το καθεστώς αυτό, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Θέλω να κλείσουμε ως εξής και θέλω να το πω στους ακροατές αυτό. Όταν στις 8 Ιανουαρίου είχαμε την αναπαραγωγή της είδησης για πρώτη φορά από το BBC για την απόφαση των Αμερικάνων, γιατί είναι καθαρά των Αμερικάνων, για την εξουδετέρωση των χημικών της Συρίας με τη μέθοδο της υδρόλυσης εν πλώ πειραματικά για πρώτη φορά στη Μεσόγειο και την αναπαραγωγή της, ήσουν ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος κεντρικά που όχι απλώς αναπαρέγαγε την είδηση, αλλά είπε ότι εδώ πρέπει να σηκωθούν και οι πέτρες. Και οφείλω να σου το πω αυτό δημόσια, για να το γνωρίζουν οι ακροατές. Είσαι ο πρώτος Έλληνας στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφος, που έθιξε μέσα από τον ιστότοπό του τόσο καθαρά το θέμα. Θέλω, κλείνοντας λοιπόν, όπως ξεκίνησες περίπου, να κλείσουμε με αυτό, διότι μπαίνουμε στο τριήμερο των μεγάλων κινητοποιήσεων πια εδώ στην Κρήτη, που μπορεί η κατάληξή τους να έχει μέχρι και το εγχείρημα να επιχειρήσουν να προσεγγίσουν πλοιάρια, έστω και συμβολικά, το σημείο που υποθετικά το Cape Ray κάνει ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή.
Μπράβο σας, γιατί επιτέλους η Κρήτη πολλές φορές στην ιστορία υπήρξε πρωτοπόρα. Οπότε μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω στους κριτικούς και λυπάμαι που οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος που βρέχονται από τη Μεσόγειο νομίζουν ότι ζουν στο υπερπέραν και ότι δεν θα επηρεαστεί η ζωή τους και η ζωή των παιδιών τους. Δηλαδή τι πρέπει να πάθει ο Έλληνας, καρκίνο να πεθάνει το παιδί του δηλαδή για να δραστηριοποιηθεί. Πραγματικά έχω μια απορία εδώ πέρα. Σου έχω ένα αντίλογο, ότι όλα θα γίνουν καλά λένε οι Αμερικανοί και διαβεβαιώνουν όλοι, δεν θα συμβεί τίποτα. Γιατί λοιπόν, αν γίνουν όλα καλά, γιατί να φτάνει στα όρια της εσχατολογίας? Δεν θα καθίσουμε να κάνουμε, να πειραματιστούμε. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από τη σύγχρονη τεχνολογία. Έχουμε κολοσσία παραδείγματα, όπως είναι το εργοστάσιο της Μποπάλ στην Ινδία, όπως είναι το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ στην Σοβιετική Ένωση, όπως είναι το αμερικανικό το Challenger. Δεν υπάρχει τεχνολογία άτρωτη στο λάθος. Εδώ αυτά που διαβάζω είναι πολύ χειρότερα, διότι καλά καλά δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα, πολύ σημαντική οικολογικά, και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και ένα μέρος από τις αιστείες του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι ιεροσιλία αυτό που γίνεται δηλαδή από κάθε άποψη. Και εν πάση περιπτώσει είναι και κάτι άλλο. Δεν κάνεις πράγματα που μπορεί να έχουν ανεπίστευτες συνέπειες. Δηλαδή εάν δεν ισχύουν οι υποθέσεις, εγώ δεν λέω μπορεί να ισχύουν, αλλά δεν μπορεί να πας στη ζωή μόνο με ένα σενάριο ότι θα πάνε όλα καλά. Αν δεν πάνε όλα καλά, δεν υπάρχει τρόπος να διορθώσουμε το κακό. Πρέπει να προστατεύσουμε το ανθρώπινο περιβάλλον. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε και σε μια επέλαση πολιτιστικής βαρβαρότητας. Τι μας λένε στην ουσία? Μας λένε δεν μας νοιάζουν οι ανησυχίες σας, δεν μας νοιάζει το γενικό καλό. Κάνουμε αυτό ότι γουστάρουμε. Δεν λογαριάζουμε τις υπόλοιπες. Το μόνο που λογαριάζουμε είναι το κέρδος και είναι και η βούληση για εξουσία και κυριαρχία. Αυτό είναι ο πολιτισμός αυτός. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, τον ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή μας συνομιλία.